η σύνοδος κορυφής της Αιγύπτου, αυτή η τριμερής. Ήδη αποστολή θα πρέπει να βρίσκεται στο Αιγυπτιακό έδαφος. Ο ανταποκριτής του ΣΥΓΜΑ είναι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακολουθεί την αποστολή. Νικόλα Μαρκαντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήσανθε, από το Κάιρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε αφηχθεί στο παλάτι Κόπα, όπου θα καταλήξει η Κυπριακή αποστολή. Να πούμε ότι έφτασε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος με τη συνοδεία του, έγινε δεκτός από τον Υπουργό Πετρελαίου και αμέσως ξεκίνησε η πομπή υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, θα πρέπει να το πούμε αυτό, για το παλάτι Κόπα. Αύριο λοιπόν η τριμερής συνάντηση, η οποία θα καθορίσει το πλαίσιο για τον καθορισμό από τις τρεις χώρες των γεωπολιτικών και ενεργειακών εξελίξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Χρήσανθε, αύριο θα υπάρξει μια ισχυρή διακήρυξη που θα θέτει το πλαίσιο της μελλοντικής συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο, Αίγυπτο και Ελλάδα. Θα υπάρχουν αναφορές ξεκάθαρες σε ανεθανατολικό και κυπριακό, με ισχυρή καταδίκη της Τουρκίας και των προκλήσεών της στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και το σημαντικότερο, θέλω να το τονίσω αυτό, είναι ότι στην αυριανή διακήρυξη θα υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά για έναρξη διαπραγματεύσεων για καθορισμό των ΑΟΣ ανάμεσα στις χώρες που δεν έχουν πράξει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έναρξη διαπραγματεύσεων για καθορισμό των οικονομικών ζωών ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο και Ελλάδα και Αίγυπτο. Τέλος, να πούμε ότι στο αυριανό πρόγραμμα, πριν από την τριμερή συνάντηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει και κατηδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, οπότε αναμένεται να καθοριστεί και η ημερομηνία καθόδου του κυρίου Σίση στην Κύπρο. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Νικόλα Μαρκαντώνη, ευχαριστώ πολύ.